και είχαμε ανταλλαγές απόψεων με υπουργό εργασίας από την Ελλάδα, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμβουλίου της Ευρώπης και την Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων της Ελλάδας. Είχαμε και εκπροσώπους ομάδων ειδικών, θεσμών κλπ. Πολύ χαιρόμαστε λοιπόν που σας έχουμε σήμερα μαζί μας, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας εμπειρίες όσον αφορά τα χρόνια αυτά που αφήνουμε πίσω μας. Υπάρχει μέλλον. Για το ελληνικό ζήτημα. Και είμαστε πραγματικά έτοιμοι να σας ακούσουμε. Δεν είναι εδώ όλα τα μέλη της Επιτροπής μας, όπως βλέπετε. Σίγουρα πολλοί από τους απόντες παρακολουθούν από τους υπολογιστές τους την συνάντηση αυτή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε εδώ. Έχετε το λόγο παρακαλώ για μια εισαγωγή, κύριε Ντάσελμπλουμ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε εδώ σήμερα στην κοινοβουλευτική αυτή Επιτροπή Απασχόλησης. Ο μόνιμος οικονομικός διάλογος με μένα, Πρόεδρο, γίνεται βέβαια στην ΕΚΟΝ. Η Επιτροπή Απασχόλησης όμως καταλαβαίνουμε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το ελληνικό πρόγραμμα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξελίξεις στην εργασιακή αγορά. Στις 27 Απριλίου που μας πέρασε, ενημέρωσα την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά το ελληνικό πρόγραμμα. Από τότε έχει επιτευχθεί πρόοδος σε πολλά μέτωπα. Η Ελλάδα και οι εταίροι της κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αναθεώρηση του δεύτερου προγράμματος, την αξιολόγηση και πιο συγκεκριμένα οι αρχές νομοθέτησαν με φιλόδοξες πολιτικές που καλύπτουν πολλούς τομείς της οικονομίας. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενέργεια, εργασιακά και το Eurogroup από τη δικιά του την πλευρά παρουσίασε την δικιά του προσέγγιση για την βιωσιμότητα και εγκρίθηκε με 8,5 δισεκατομμύρια συνολικά. Το IMF επίσης τον Ιούλιο ενέκρινε τους νέους διακανονισμούς και τις αρχές όσον αφορά την Ελλάδα. Όλες αυτές οι θετικές εξελίξεις οδήγησαν σε μία βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά τις αγορές και για πρώτη φορά από το 2014 μπόρεσε να βγει στις αγορές η Ελλάδα και έχουμε λόγους να είμαστε αισιόδοξοι για την τρίτη αξιολόγηση η οποία γίνεται τώρα όσον αφορά το υπόλοιπο πρόγραμμα. Σήμερα θέλω πρώτα απ' όλα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις για το πρόγραμμα πριν περάσω πιο συγκεκριμένα στα εργασιακά. Και θα εξηγήσω πώς οι χώρες μέλη στηρίζουν τις διαδικασίες μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Από τότε που συνελήφθη στο μυαλό μας το πρόγραμμα αυτό για την Ελλάδα, ήθελε να λάβει υπόψη όλα τα επιτεύγματα που γίνονται όσο περνάει ο καιρός και έτσι να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον, όπως είπατε και εσείς, κυρία Πρόεδρε. Αυτό θέλουμε και όλοι. Ένα καλύτερο μέλλον το οποίο χτίζεται σε στέρεα θεμέλια. Και όπως μάθαμε τα χρόνια της κρίσης ή από την αρχή από την κρίση, δεν πρέπει να κάνουμε υποθέσεις αβάσιμες, γιατί αυτές οδηγούν στην καταστροφή. 21% ανεργία. Για τους νέους 40% μερικές φορές. Όλα αυτά ευτυχώς τώρα πάνε κάπως καλύτερα. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε σήμερα δείχνουν ότι η κατάσταση φυσικά εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη και χρειάζεται δράση παρά τις όποιες βελτιώσεις. Η βελτίωση λοιπόν της απασχόλησης πάει χέρι-χέρι με μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Η Ελλάδα χρειάζεται λοιπόν ένα καλό μοντέλο για επενδύσεις προκειμένου οι επενδυτές να έχουν εμπιστοσύνη. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι κάτι πολύ βασικό.
για να μπορέσει και η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει το δυναμικό που διαθέτει και το οποίο δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται σήμερα. Χρειάζεται βελτίωση λοιπόν του γενικού πλαισίου για την ανάπτυξη και αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο δουλεύει η Ελλάδα και εμείς και θα συνεχίσουμε. Ο κοινός μας στόχος ήταν έτσι κι αλλιώς να υπάρξει μια καλή εξισορρόπηση για την ανάπτυξη υπέρ της οικονομίας έτσι ώστε όλοι να μπορούν να προσφέρουν ένα καλύτερο και πιο σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Χρειάζονται πόροι για την όσο γίνεται καλύτερη χρήση και κυρίως προς την κατεύθυνση των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας. Και αυτό είναι κάτι που το δουλεύει η Ελλάδα και θα συνεχίσει εφόσον έχει κατακαιρματιστεί το κοινωνικό σύστημα προστασίας στην Ελλάδα. Πρόσφατα η Ελλάδα υιοθέτησε πολλές εργασιακές μεταρρυθμίσεις. Έγινε η πρώτη αξιολόγηση το 2015 που υπενθύμησε ότι μετά την κρίση χρειάζεται βελτίωση πολλών στοιχείων. Πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία, πιο ευέλικτη για να μπορεί να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά τους πόρους και να διορθωθούν οι ανισορροπίες που είχαν συσσωρευτεί. Η μεταρρύθμιση όμως αγοράς εργασίας φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο. Κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με μια εύθραυστη ανάκαμψη. Από τη μια μεριά λοιπόν υπάρχει το θέμα του σεβασμού και της τήρησης των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Από την άλλη μεριά υπάρχει ανάγκη να διατηρηθεί η ευελιξία και να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της αγοράς. Το θέμα των εργασιακών λοιπόν και οι δυσκολίες αυτές δεν είναι κάτι που μπορεί να αγνοηθεί. Πιστεύω συνολικά ότι οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν μέχρι σήμερα είναι ένας καλός συμβιβασμός μεταξύ αυτών που σας ανέφερα. Πρώτον υπάρχει το πρόγραμμα δράσης της κυβέρνησης με μέτρα για να αντιμετωπιστεί αδήλωτη εργασία και δεσμεύτηκαν για απλοποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Δεύτερον, σε σχέση με τις συστάσεις της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, συμφώνησαν να εξυγχρονίσουν τα εργασιακά πλαίσια σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες πρακτικές. Κατά τη γνώμη μου, η συμφωνία αυτή βοηθάει στον εξυγχρονισμό της μεταρρύθμισης των συλλογικών συμβάσεων μετά την επιτυχή έκβαση του προγράμματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική κυβέρνηση. Όπως και ο εξυγχρονισμός για τις απολύσεις, για τις απεργίες και οι αρχές έχουν ήδη αναλάβει νομοθετικό πλαίσιο από αυτού. Τώρα για την τρίτη αξιολόγηση. Χρειάζεται νομοθεσία ώστε να φανεί ότι λαμβάνουμε υπόψη μας το ποσοστό το 50% των όσων συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές αποφάσεις. Έπειτα, οι πολιτικές για την βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων είναι κάτι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της μεταρρύθμισης των εργασιακών. Πρέπει να ενισχυθούν τα επεκτατικά μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να ισχύουν το 2019 και να υπάρχει και βελτίωση της εγγύησης του ελάχιστου εισοδήματος. Έτσι φτάνω στις αποφάσεις που πήρε το Eurogroup στις 15 Ιουνίου για να στηρίξει την ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Πρώτον, συμφωνήσαμε να μειώσουμε την περίοδο κατά την οποία ισχύει το πρόγραμμα 2018, είναι για 5 χρόνια, δηλαδή μετά το 2022 η Ελλάδα θα έχει ένα συνεπές με το ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο, δικό της πλαίσιο. Δεύτερον, το Eurogroup βεβαίωσε το θέμα του χρέους και ήδη υπάρχουν μέτρα τα οποία εφαρμόζονται όσον αφορά το έλλειμμα. Και έπειτα υπάρχουν και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν είτε συγχρόνως ή μετά την επιτυχή έκβαση του προγράμματος που προβλέπεται για του χρόνου. Τώρα το Eurogroup
Φυσικά και τα παίρνει πάρα πολύ σοβαρό όλα αυτά, γι' αυτό και μιλήσαμε για μεσοπρόθεσμα μέτρα όσον αφορά το χρέος. Συμφώνησε το Eurogroup να στηρίξει την Ελλάδα προκειμένου να έχει πρόσβαση στις αγορές, ανακουφίσοντας το χρέος της χώρας, αλλά και προκειμένου να δοθούν επιπλέον χρήματα από τον ESM μετά την περίοδο του προγράμματος. Και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί μέχρι τώρα βάσει του προγράμματος του ESM βασίζονται στα αποτελέσματα της Ελλάδας και στην πρόθεση ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει με τις μεταρρυθμίσεις. Και το Eurogroup αποφάσισε να στηρίξει την Ελλάδα στη διαδικασία αυτή, επιδεικνύοντας παραιτέρω αλληλεγγύη. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά, βέβαια, τους επόμενους μήνες και χρόνια. Το Eurogroup ενθαρρύνει την Ελλάδα να συνεχίσει να δουλεύει υπέρ μιας μακροχρόνιας αξιόπιστης ανάπτυξης σε συνεργασία με τους εταίρους. Το τρίτο πρόγραμμα, η αξιολόγηση μάλλον του τρίτου προγράμματος, γίνεται αυτή την εποχή, γίνονται συζητήσεις ανάμεσα στους θεσμούς και τις αρχές και το πνεύμα είναι ιδιαίτερα επικοδομητικό. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την τρίτη αυτή αξιολόγηση μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Και αυτό είναι κάτι που θα επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα έχει μπει στο σωστό δρόμο και θα βγει από το πρόγραμμα επιτυχώς την επόμενη χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.